Εντυπωσιακές εικόνες στο λιμάνι του Ηρακλείου με φόντο την τεραστίων διαστάσεων γαλανόλευκη σημαία η οποία κυματίζει και είναι αφιερωμένη σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Έχουμε υποχρέωση σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, τα μέλη του σώματός τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Πρέπει λοιπόν να τους τιμούμε. Βέως. Βέως, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπλομπλό και έχω πει ότι θα θέλαμε άλλους 5 συναλληγαρνασό τέτοιους. Σχηματίζει πανέμορφα και είναι η πιο όμορφη σημαία σε όλο τον πλανήτη. Μακάρι να βρεθούν πολλοί πατριώτες σαν τον κύριο Μπλομπλό, να εψυχώνουν το ηθικό των ανθρώπων με τη σημαία μας, να παίρνουμε κι εμείς δύναμη με αυτό εδώ και θάρρος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα άλλα. Και φέτος ο Δήτης Μανώλης Βουτσαλάς ύψωσε την καλανόλευκη σημαία βάρους 200 κιλών με το θέαμα να μαγνητίζει δημότες και επισκέπτες. Η σημαία είναι 35,5 επί 21, είναι 745,5 τετραγωνικά. Έχει βάρους περίπου τα 200 κιλά. Συγχαρητήρια στον Μπλομπλό που αναδεικνύει τον ελληνισμό και η σημαία είναι κάτι καλό για όλη την Ελλάδα. Ναι, μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ μεγάλη σημαία. Πολύ ωραία, τέλεια. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση και ένα χρέος απέναντι στους ήρωες της πατρίδας μας, όπως δήλωσε ο Μανώλης Βουτσαλάς, με τον ίδιο να μας περιγράφει πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα σε ένα ταξίδι του στην Τουρκία, όπου μετέβει προκειμένου να εκπληρώσει ένα στόχο ζωής. Για να φέρω λίγο χώμα για τον παππού μου, γιατί πέθανε, έφυγε από εκεί 16 χρονών, και μου είπε ότι Μανολιό, δεν θα φτάξουμε να πάμε στην πατρίδα. Μόνο άμα πας φέρε μου λίγο χώμα από εκεί που μεγάλωσα. Ναι. Εκεί λοιπόν στην Αλικαρνασσό, τον Μποντρούν που λένε αυτοί, εγώ λοιπόν όταν κατέβηκα να πάρω το χώμα ήβλεπα και καταθέτανε στεφάνια, κάνανε εκεί εορτές και μάλατα Τούρκ, σημαίες, τα χάσα. Λέω και εγώ, μπήκε η ιδέα στο μυαλό μου για αυτούς που έχουμε υποχρέωση. Για την πατρίδα. Για την πατρίδα. Πάω να πάρω το χώμα και πάω και σκάβω με τα χέρια μου. Τότε που με είδε μία, σαν και εσάς, μία κοπέλα η οποία ήταν δημοσιογράφος, μου λέει «Τι ρομαντική που είσαστε εσείς οι Έλληνες», μου λέει, και με αγκαλιάζει και με φυλάει. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να σχολιάσει με το δικό του τρόπο την τουρκική προκλητικότητα. Οι ευχές μας είναι να πιάσουμε, να ησυχάσουμε με αυτούς πια ή στο κάτω-κάτω, να βγει και κάποιος και να τους πει και να εισιχτήρ. Ειδικά του Ερντογκάν. Εισιχτήρ πια στα τελευταία. Καλά είναι.